Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε γενικές γραμμές. Καλώς ήταν και σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Είχαμε λίγο πιο πυκνή συννεφιά, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά και στους δέκτες, στα δυτικά, κεντρικά και τα νότια. Πιο βόρεια στην Ευρώπη εκδηλώθηκαν κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις. Αυτές που βλέπετε είναι κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις, συνοδευόμενες και από κρύο, το οποίο μας έρχεται εδώ από τα βόρεια ατολικά, το οποίο θα το νιώσουμε και στην χώρα μας, κυρίως από αύριο το βράδυ, θα ακολουθήσουν σε λίγο λεπτομέρειες. Η αυριανή εικόνα του καιρού για την υπόλοιπη Ευρώπη αύριο, βλέπετε συννεφιές με κάποιες παροδικές βροχές στα βόρειο-δυτικά, συννεφιές και στην περιοχή μας με λίγα όμως ασθενή φαινόμενα, αλλά σταδιακά θα αρχίσει να κρυώνει, όπως σας είπα, ο καιρός από το απόγευμα και μετά, από τα βόρεια προς τα νότια. Και βλέπετε αρκετή συννεφιά προς το βράδυ σχεδόν σε όλη την Ανατολική Ελλάδα. Τι λέτε να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά, ξεκινώντας από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Βασικά εδώ από τη Χαλκιδική, γύρω από το Θερμαϊκό, δυτικό, βορειοδυτικό κομμάτι του Αιγαίου, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερά, κυρίως Εύβοια, Σποράδες και Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη, θα έχουν λίγο πιο πυκνή συννεφιά από το πρωί. Δεν αποκλείεται ένα πέρασμα εδώ κάποιες παροδικής ψυχάλας. Τίποτα το ιδιαίτερο. Στην υπόλοιπη χώρα, εκτός από κάποιες τοπικές ομίχλες, δεν αναμένεται κάτι το ιδιαίτερο πλευράς συννεφιάς. Αυτή θα είναι λίγο πιο αραιή και θα αφήνει τον ήλιο να κάνει κατά διαστήματα και την εμφάνισή του. Όσο θα φαδίζουμε προς το μεσημέρι και απόγευμα, στην Ανατολική Θεσσαλία, γύρω από το Θερμαϊκό, εδώ Σποράδες, Εύβοια, δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες τοπικές και ασθενείς βροχές, πάνω από τα 1200 και 1300 μέτρα κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις. Θα δούμε, θα κρυώσει ο καιρός και θα έχουμε και λίγο περισσότερα χιονάκια σε λίγο, θα σας πω. Στην υπόλοιπη Ανατολική Νησιωτική Ελλάδα, συννεφιές με τοπικές πιθανές ψυχάλες ή και ασθενείς βροχές αργά το απόγευμα στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο λίγες τοπικές αραιές συννεφιές. Όσο θα βαδίζουμε όμως προς το βράδυ, δείτε. Όπως σας είπα, εδώ από τα βόρεια θα αρχίσει να κατεβαίνει κρύο και αυτό θα συνδυαστεί και με κάποια πιο πυκνή συννεφιά σε Θράκη, Ανατολική, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία μέχρι και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες. Και θα έχουμε αργά το βράδυ κάποιες βροχούλες, ασθενούς και μέτριας έντασης προαναφερθείς στις περιοχές στα παράκτια και παιδινά τμήματα, χιονόνερο στα ορεινά και πάνω από τα 500 μέτρα στη Θράκη, πάνω από τα 700 μέτρα στη Μακεδονία και πάνω από τα 900 με 1000 έως και 1100 μέτρα στα υπόλοιπα κεντροανατολικά θα το γυρίσει σε χιονόπτωση, ασθενούς και μέτρια ένταση κυρίως στα κεντροανατολικά, κυρίως τμήματα υπηρετικά της χώρας μας. Κάποιες τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκλωθούν και στα Δωδεκάνησα το βράδυ, όπως και στις νότιες κυρίως περιοχές της Πελοποννήσου. Στο βόρειο-δυτικό κομμάτι της χώρας μας το βράδυ θα ξεστερώσει. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε κάποιες συννεφιές κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πάμε στους ανέμους τώρα. Αρχικά θα πνέει ένας βοριάς γύρω στα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται οι άνεμοι να ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Προς το απόγευμα όμως αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του βοριά στο Αιγαίο και μάλιστα στα βόρεια τμήματά του αυτός ο βοριάς, ή καλύτερα οι ρηπές αυτού του βοριά, δεν αποκλείται να φτάσουν και τα 8 μποφόρ και θα είναι αρκετά έως πολύ ψυχρός αυτός ο βοριάς σε αυτές τις περιοχές και σχεδόν σε όλη την Ανατολική και παράκτια νησιωτική Ελλάδα και κυρίως τα ανατολικά υπηρετικά αυτά που βλέπουν προς το Αιγαίο. Τώρα, πάμε να δούμε και την θερμοκρασία. Νωρίς το πρωί, γύρω στους μείον 2 με μείον 5 στα ορεινά, αλλά και στα παιδινά, ίσως έχουμε πρόσκαιρα τοπικά παγετό στην παιδινή Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα έχουμε κάτω από 3 βαθμούς στα βόρεια του Αιγαίου, με 13 βαθμούς στο Καρπάθιο, στην Κάρπαθο. Το μεσημεράκι τώρα στα πολύ πολύ νοτιοανατολικά, βλέπετε και στις πολύ δυτικές περιοχές, ο καιρός θα είναι πολύ πιο μαλακός από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Εδώ εξαιτίας του βοριά θα έχει έντονη ψύχρα για να μην πω κρύο. Στην υπόλοιπη χώρα με τις πιο πυκνές συννεφιές δεν θα έχουμε πάνω από 11 με 15 βαθμούς στα παιδινά, αλλά θα αρχίσει να κρυώνει ο καιρός. Ώρα με την ώρα, όσο θα βαδίζουμε προς το απόγευμα, κυρίως και μετά, και από τα βόρεια προς τα νότια, κυρίες και κύριοι. Στην Αττική τώρα, αναμένονται λίγα σύννεφα στην αρχή της ημέρας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι, αραιές συννεφιές θα εναλλάσσονται επίσης με κάποια διαστήματα με ηλιοφάνεια. Έτσι θα τελειώσει η ημέρα και το βραδάκι η συννεφιά ίσως δώσει στα βόρεια κάποιες ασθενείς και τοπικές βροχές. Πολύ αργά το βράδυ. Οι άνεμοι βοριάδες, αλλά από το απόγευμα θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής και η θερμοκρασία στους 7 βαθμούς το πρωί με 14 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Στο λεκανοπέδιο, κατά μέσο όρο αυτό. Για να δούμε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα ξεκινήσουμε με αραιές συννεφιές κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές τις πρωινές ώρες. Μέσα στην ημέρα ίσως βγάλει και λίγο ήλιο στα κεντροβόρεια τμήματα της περιφέρειας, στα Χαλκιδική και στα ανατολικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Η συννεφιά ίσως επιμείνει λίγο πιο πυκνή μέχρι και αργά το απόγευμα. Προς το βραδάκι όμως αναμένονται κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές κεντρικής Μακεδονίας, χιονόνερο στις ημιωρινές περιοχές και κυρίως πάνω από τα 700 μέτρα ένα δυνατό πασπάρισμα χιονιού κατά τόπους. Δεν αποκλείεται κυρίως στα κεντροανατολικά τμήματα της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας και γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα είναι πιο εξασθενημένοι στα ανατολικά της Χαλκιδικής, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και ο υδράγυρος στους 4 βαθμούς το πρωί με 11 βαθμούς αργά το μεσημέρι, αλλά θα αισθανθούμε και εδώ το κρύο από το απόγευμα να γίνεται όλο ένα και πιο τσουχτερό, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε την εξέλιξη της Πέμπτης.
Βλέπουμε λοιπόν και να μείνουμε λίγο στις πρωινές ώρες της Πέμπτης, όπου σε δυτική κυρίως Μακεδονία, Θεσσαλία μέχρι και Ανατολική Στερεά, εδώ θα έχουμε κάποιες βροχές στα παιδινά παράκτη και κάποιες χιονοπτώσεις ακόμα και πάνω από τα 500 με 600 μέτρα, πιθανώς μέχρι και την βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο, εδώ στην ορεινή Κορινθία. Στα δυτικά ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος με λιακάδα από το πρωί. Στην βόρεια Ελλάδα θα ανοίγει ο καιρός από τις προμεσημβρινές κιόλας ώρες. Στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα θα κλείνει ο καιρός ακόμα περισσότερο με κάποιες τοπικές βροχές αρχικά στην βόρεια Κρήτη και στα νότιο-ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Όσο θα βαδίζουμε προς το βράδυ της Πέμπτης, θα συμβούν δύο πράγματα. Θα ανοίξει κι άλλο καιρό στα δυτικά και τα βόρεια. Βλέπετε πως ανοίγει, κατακαιρματίζεται η συννεφιά. Από την ανατολική, νοτιοανατολική Θεσσαλία και νοτιότερη συννεφιά θα επιμείνει με τοπικές βροχές, κάποιες χιονοπτώσεις στα προαναφερθέντα υψόμετρα. Λίγο περισσότερα θα γίνονται οι βροχές στην βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, όπου στην Κρήτη το βράδυ αναμένεται να χιονίσει στα βουνά πάνω από τα 1400 μέτρα, στην βόρεια φυσικά πλευρά κυρίως του νησιού. Θα πνέει ένας πολύ ψυχρός βοριάς, κρύος στο Αιγαίο, που δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ, κυρίως στα βόρεια τμήματά του και τα δυτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής. Μία μέρα μετά τώρα την Παρασκευή. Δείτε, τα σύννεφα εδώ θα γίνονται λιγότερα στην βόρεια και την δυτική Ελλάδα. Θα έχουμε ήλιο δηλαδή την Παρασκευή μέχρι και το μεσημεράκι. Έχουμε σταματήσει στη μία το μεσημέρι της Παρασκευής. Από το υπόλοιπο Αιγαίο, Μέσα και Αττική, κάποια συννεφιά με αρχικά κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές που γρήγορα θα σταματήσουν. Αρκετές βροχές και πάλι η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η Κρήτη δεν αντιλαμβάνεται την ανομβρία των τελευταίων εβδομάδων που έχουμε στην υπόλοιπη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Όπως και η Εύβοια θα δεχθούν αυτές οι περιοχές κλασικές στις καταστάσεις βορείου ρεύματος, αρκετές βροχές και πάλι τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Στην Κρήτη δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες τοπικές καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι. Να δούμε μέχρι και το τέλος της Παρασκευής την εξέλιξη. Θα δείτε ότι σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν και εδώ στα νότια, στην υπόλοιπη χώρα. Τίποτα δεν θα αλλάξει και ο βοριάς αρχίσει να πέφτει σταδιακά από το βράδυ και μετά στο Αιγαίο. Για το Σάββατο τώρα. Αρχικά, ίσως βρέξει τοπικά στα νοτιοανατολικά. Αρκετές βροχές φαίνεται να έχουμε και στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του Παρασκευού Σαββατοκύριακου. Στην υπόλοιπη χώρα, καλός καιρός με ηλιοφάνεια. Κρύο το πρωί θα δούμε. Ήλιος με σχετικά δόντια στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές την ημέρα αυτή. Για το δεύτερο μισό του Σαββάτου δεν θα αλλάξει τίποτα. Η συννεφιά ίσως επιμείνει και πάλι μέχρι το βράδυ στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα και άνεμοι θα πέσουν ακόμα περισσότερο. Την Κυριακή αναμένεται σε γενικές γραμμές καλός ως πολύ καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ίσως το Αιγαίο επιμείνουν κάποια σύννεφα. Στην βόρεια Κρήτη γενικά θα κάνουν μέρες να δουν καλό ήλιο. Βλέπετε εδώ το βόρειο ρεύμα που θα δούμε αν αφήσουμε την Κυριακή να τελειώσει. Θα παραμείνει στο Αιγαίο, αν και εξασθενημένο θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Θα συσσωρεύει αρκετή υγρασία μεταφρασμένη σε σύννεφα στην βόρεια Κρήτη. Έτσι λοιπόν οι Κρητικοί και κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού θα έχουν να κάνουν με σχετικά χειμωνιάτικο σκηνικό καιρικό όλες τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Κυριακή, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη χώρα όπου βλέπουμε ο καιρός θα είναι πολύ, πολύ καλύτερο. Πάμε τώρα και στις θερμοκρασίες. Οι μέγιστες θερμοκρασίες το μεσημέρι βλέπετε το πολύ στους 5 βαθμούς στην ορεινή ζώνη της χώρας. Δεκάρια στα βόρεια, δεκάρια, δεκατριάρια στα νότια. Μόνο στα νοτιοανατολικά θα είναι πιο μαλακός ο καιρός την Πέμπτη. Πάμε στην Παρασκευή, όπου θα δείτε ένα τσίκ θα πάει πάνω ο υδράγυρος. Αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα έχει τσουχτερό κρύο και παγετό θα έχουμε στις υπηρετικές περιοχές. Να αποκλείται να πέσει ο υδράγυρος γύρω στους μείον 7 με μείον 8 βαθμούς στην ορεινή ζώνη της χώρας. Ενώ για το Σάββατο. Θα ανέβει λίγο θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας, και την Κυριακή θα μαλακώσει αρκετά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και αρκετά 14, 15 νοτιότερα κυρίως της Θεσσαλίας. Ίσως έχουμε και 16 με 17 βαθμούς στις νότιες, νοτιοανατολικές, νησιωτικές περιοχές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά στην εξέλιξη του καιρού για τα Χριστούγεννα. Φαίνεται ο καιρός την επόμενη εβδομάδα να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Τώρα προς τα Χριστούγεννα υπάρχουν κάποιες διχονομίες όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού για κάποια και πάλι κατάβαση ψυχρών αερίων μαζών με κάποια φαινόμενα. Όλα αυτά θα τα δούμε όμως εδώ μέσα από την ΕΡΤ, όπως κάνουμε καθημερινά, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό σας περιμένω την ίδια ώρα εσάς και αύριο εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3. Από όλους εμάς, σχετικά από μένα, το Σάκη Αρνότουλου, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.